Με τα γένεια της έκθεσης «Ύμνος στην Ελευθερία» άνοιξε και φέτος η αυλαία για τις εορτές εξόδου από το κέντρο πολιτισμού του Μεσολογγίου την Διέξοδο. Με την ευλογία του Θεού είμαστε σήμερα εδώ για να κηρύξουμε την έναρξη των εκδηλώσεων για την επέτειο από τα 197 χρόνια από την έξοδο. Όλη αυτή η λαοθάλασσα, αυτοί οι χιλιάδες επισκέπτες εδώ του χώρου του μουσείου μας έρχονται να μας σφίξουν το χέρι, να συνεορτάσουν μαζί με εμάς για αυτό το πανηγύρι. Γιατί όταν η πόλη μας ξεκινάει τις γιορτές εξόδου από το σπίτι του αρχηγού της εξόδου, του Θανάση Ραζικώστικα, είναι ό,τι πιο τιμητικό θα μπορούσαμε εμείς να φανταστούμε. Απλό και μαζί τόσο σύνθετο εγχείρημα. Τα πρωτότυπα έργα της έκθεσης έχουν υλοποιηθεί με διαφορετικές τεχνικές και υλικά, ενώ παράλληλα με τα εικαστικά έργα, η Διέξοδος επιμελήθηκε τη βιντεοσκόπηση 158 μεσολογγητών και φίλων της που κατοικούν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου, τιμητικά δε και του Δημάρχου Ζακύνθου, οι οποίοι απήγγειλαν από μια στροφή του Εθνικού Ύμνου. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε για να δει από κοντά τα σπουδαία έργα που φιλοξενούνται και για τα οποία την επιμέλεια έχει αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης Ήρης Κρητικού. Ο ύμνος περισσότερο από οπουδήποτε αλλού έχει πάει η έκθεση, εικονοποιείται εδώ με τρόπο εύλογο και συγκινητικό, γιατί κάθε λέξη αποκτά ένα συμπυκνωμένο ανεδερχεστικό νόημα. Πρόσωποι των τοπικών αρχών έδωσαν το παρόν στα εγγένεια της έκθεσης, ο οποίος υποδέχτηκε ο οικοδεσπότης της Διεξόδου Νίκος Κορδώσης και τους ευχαρίστησε για την ανταπόκριση. Είναι ιδιαίτερα συγκινητική η στιγμή για μένα, γιατί είναι η πρώτη χρονιά που θα συμμετάσχω ως επίσκοπος σε όλες αυτές τις εορταστικές και επαιτειακές εκδηλώσεις. Είμαι βαθύτατα συγκινημένος, διότι θα γίνω κι εγώ ένας από τους αναρρύθμιτους μεσολογγίτες ανά τον κόσμο που θα εισέλθουμε μέσα στο μυστήριο της ηρωικής εξόδου. Εδώ, στο φιλόξενο χώρο της Διεξόδου, εδώ που χτυπάει η καρδιά του πολιτισμού και της τέχνης για την πόλη μας, είχαμε με την ευκαιρία τα εγγένεια της έκθεσης «Ύμνος στην Ελευθερία» που επιμιλήθηκε η κυρία Κρητικού. Μια έκθεση η οποία αποτελεί οδή φυσικά στον εθνικό μας ύμνο από τη μια, και από την άλλη, διαβάζοντας κανείς και την περίληψη και τη σύνοψη της εκθέσεως αυτής, καταλαβαίνει το πόσο σημαντικό είναι το συμπίκνωμά της. Τι αφορά το συμπίκνωμά της, να βγει το μαζί μέσα ή έξω από εισαγωγικά. Το Μεσολόγγι και στη συγκεκριμένη περίπτωση και η Διέξοδος. Ακτινοβολή. Ακτινοβολή το Μεσολόγγι, ακτινοβολή Διέξοδος. Θέλω να πω θερμά συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια στον Νίκο τον Κορδώση. Στην πόλη των ελευθέρων πολιορκημένων δεν ήταν δυνατόν να μην υπάρχει αυτή η πραγματικά συγκλονιστική, θα έλεγα, έκθεση που αξίζει τον κόπο όλοι να επισκεφθούν. Η έκθεση φιλοξενείται μέχρι τις 30 Απριλίου και οι ώρες που θα είναι ανοιχτή για το κοινό θα είναι από τις 11 έως τις 1 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 7.30 έως τις 9.30.